Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων από πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου Λαρισαίων για την μείωση των δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού, καθώς επίσης και για το μειωμένο τιμολόγιο στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Λάρισας. Οι πολίτες χαρακτηρίζουν το μέτρο θετικό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, σε 800 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί συνολικά και για τις δύο περιπτώσεις, εμφανίζουν μικρότερο ενδιαφέρον από το προσδοκόμενο. Καλό είναι. Καλό είναι να γίνεται. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα. Και μακάρι να συνεχιστούν και σε όλες τις υπηρεσίες, και στο ρεύμα και στο. Μακάρι. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου. Ενώ δικαιούχοι είναι οι άποροι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, οι πολυτεκνοί, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι επαγγελματίες έως 35 ετών με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, καθώς και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι με οικογενειακό εισόδημα επίσης έως 10.000 ευρώ. Για κάποιον που έχει πρόβλημα ακόμα και μετράει για το τελευταίο του ευρώ, φυσικά είναι ένα μέτρο που θα ανακουφίσει κάπως την οικογενειακή του, ας πούμε, το προϋπολογισμό του, τον οικογενειακό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, αλλά και για να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι πολλά τα δικαιολογητικά, είναι δύσκολο. Όχι, καθόλου δύσκολο. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Είναι δικαιολογητικά τα οποία τα έχει ο καθένα στο σπίτι του. Είναι αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων για να βλέπουμε το εισόδημα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Απλά δικαιολογητικά μπορεί να τα πάρει ο καθένας. Να σημειωθεί ότι σε κάποιες κατηγορίες, όπως οι άποροι, προβλέπεται ακόμη και απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού και ένταξη στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΙΑΛ. Ενώ σε άλλες κατηγορίες προβλέπεται μείωση έως και 50% των δημοτικών τελών.